Τζάμπα χ είναι, τζάμπα. Αλλά μη δει κλουβίγυρο του, ε. Μην τον εγκλωβίσει το λιοντάρι, γιατί θα δεις άλλα πράγματα. Τώρα πάλι μου επιστρέψει την ίδια μαλακία, γιατί δεν έχει γκόμενα, δεν έχει τελειώσει γκόμενα τόσο καιρό. Τι θες τώρα, φεύγουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσένα με συγκλωβεί. Δεν με ενδιαφέρει. Ένας άντρας πάρα πολύ ωραίος. Όλοι αναρωτιούνται τον Μπρατ Πιτ, τον Κλούνι, ποια έχουν γκόμενα. Φαντάζομαι. Και ο Καλυβάτσης. Τι. Χθες ήμουνα με τον Κλούνι. Πίναμε καφέ. Πάλι μόνοι μας. Έχει αυτό στα κολλήματά του. Τι πρόβλημα έχει εσύ, τι πρόβλημα έχει. Εγώ θέλω να μάθω να παιδάκι. Εσύ παντρεύτηκε. Εγώ δεν μου τσομπόλα. Εσύ παντρεύτηκε, εγκλωβίστηκε. Και τώρα θε να ακού από εμά για να βγάζει γούστα εσύ. Όχι κύριε. Δουλειά για το σπίτι, εμεί δεν θα συνέλθουμε. Άντε δεν είμαστε στη χάρη. Κατάλαβε. Να του πούμε εμεί τι ιστορίε μα, να πάει σπίτι. Άσε τώρα. Μα τι λε και από πάνω. Πώ να μην σου πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μύγα στο πρόσωπό σου. Μη φοβηθεί ότι και. Ε τώρα. Την έφτιασε. Κύριε Μαράκη, εγώ την έφτιασα. Όχι, όχι. Εντάξει. Πάντα το κάνω αυτό τον κόλπο. Δεν μου λες πηγαίνει. Σοβαρά το λέμε τώρα. Θα σου βαρέψει ποτέ. Επειδή τώρα μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Πόσο χρόνο θα μείνεις, παιδί. Πόσα χρόνια. Ωραία. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Πες ότι μέχρι τώρα στη ζωή μου... Σου είπα το πήρες. Ναι, ήμουν σοβαρός. Έτσι σοβαρός και με την απόσταση καλή ώρα εσύ, με τη γραβάτα σου, με το... Αφού είδες ότι τη γραβάτα την έβαλα στον δρόμο. Ναι, ναι. Πες λοιπόν ότι ήμουν σοβαρός. Εσύ σοβαρός, εγώ ασόβαρος. Ναι. Και φτάσαμε σήμερα. Ποιος περνάει καλύτερα θα μου πεις. Όχι, ποιος περνάει καλύτερα. Ποιος έκανε σωστό και ποιος έκανε λάθος. Εσύ τι έκανες ακριβώς. Στον ίδιο παρανομαστή είμαστε όμως. Ποιος έκανε σωστό. Ποιος έκανε πιο σωστό, εγώ ή εσύ. Κανείς. Είμαστε λάθος. Γι' αυτό σου λέω ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας που σου έλεγα για την παράσταση. Ποιος έκανε, δηλαδή πώς να υιοθετείς, ποιο χαρακτήρα να υιοθετείς για να ζήσεις. Εσύ από μένα τι θα ζήλευες που έχω παιδιά, σκυλιά και όλο αυτό. Τη γυναίκα σου. Τι από ψέματα. Από τη ζωή αυτή δεν... Από τη ζωή αυτή τη γυναίκα σου. Καμιά φορά δεν θα γούσταρες λίγο παιδιά, λίγο οικογένεια, λίγο έτσι, να πας μια πιτσιρικά να παίξεις μπα... Λέμε τώρα, κοίταξε, καμιά φορά. Επειδή είχα στη ζωή μου για πολλά χρόνια την κατασκήνωση, έχω ρουφήξει τόσο παιδιά που δεν με ενοχλεί. Μπορώ όμως ανά πάση στιγμή να κάνω να μια άλλη δουλειά που μπορώ να κάνω για πλάκα. Πάνε εσύ κάνε τις δουλειές με τα κόλπα, με τα ηλεκτρικά περιοδικά και άσε με ένα σπίτι να κρατάω το παιδί σου. Και όταν γυρίσεις... Να αφήσω και τη γυναίκα μαζί. Άμα θέλει να έρθει σπίτι, ας έρθει. Δεν με πειράζει. Εγώ κάνω και δουλειές του σπιτιού. Εγώ ζηλεύω από σένα την τρέλα σου, καταλάβες. Δεν μπορώ να την έχω τώρα. Γιατί τώρα, ειδικά ενώ παλιά την...